Για εγκατάλειψη του δικαστικού μεγάρου Σερών κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με τον ταμείο του συλλόγου Δημήτρη Κατσαρό, εδώ και χρόνια φρεάτιο που βρίσκεται δίπλα στο ασανσέρ του κτηρίου παραμένει βουλωμένο, με αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει να πλημμυρίζει και με τον κίνδυνο να προκληθεί ηλεκτροπληξία το απενεργοποιούν. Φαίνεται και από την εξωτερική του όψη, ναι. Και μέσα θέλουμε έγγραφα στο Υπουργείο να γίνουν τουλάχιστον τα επίγοντα. Πείτε μου ένα επίγον θέμα που θέλετε να λυθεί, δηλαδή. Ποιο είναι ένα επίγον? Σας είπα, ένα επίγον θέμα αυτή τη στιγμή είναι, όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Είναι το ασανσέρ, το οποίο έχει βουλώσει φρεάτιο, που βρίσκεται κάτω από το ασανσέρ, δίπλα στο ασανσέρ, αλλά έχει βουλώσει σε σημείο που βρίσκεται κάτω από το ασανσέρ. Ναι. Κάναμε έγγραφα να εγκριθούν, να εγκριθεί δαπάνη, ούτως ώστε να επισκευαστεί αυτή η δουλειά. Ναι. Εν τέλει, όταν βρέχει, mm-hmm. γίνεται λίμνη, αρχίζουν τα νερά, τρέχουν μέσα στο φρεάτιο και όπως καταλαβαίνετε, το ασανσέρ όταν ανεβοκατεβαίνει, αυτά τα καλώδια βυθίζονται μέσα στο νερό. Επομένως, τι μου λέτε, ότι 6 χρόνια τώρα. Να κλείνουμε για να μην πάθει κανένα ηλεκτροπληξία. Όχι, να μην το. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 6 χρόνια δεν μπορείτε να ξεμπλώσετε ένα φρεάτιο. Όχι, εμείς μπορούμε. Κάντε. Στον ήλιο όμως δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Γιατί τι κονδύλι χρειάζεται, δηλαδή χιλιάδες ευρώ χρειάζεται αυτό το φρεάτιο? Δεν ξέρω πόσο κονδύλιο χρειάζεται. Απλώς δεν ενέκριναν καν για να ξεκινήσουμε. Δηλαδή γνωρίζει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή ότι όταν βρέχει στις Έρες περνάνε νερά μέσα, επομένως καλώδια βυθίζονται μέσα σε νερό και είναι επικίνδυνο να γίνει βροχικύκλωμα? Γνωρίζει το Υπουργείο και με πολλά έγγραφα και με πολλές προφορικές οχλήσεις. Και εσείς τι κάνετε κάθε φορά που βρέχει και βλέπετε ότι τα νερά έπεσαν στο φρεάτιο, σταματάτε το ασανσέρ? Το γενικό το ασανσέρ για να μην πάθει κανένας κάτι. Και πώς ανεβαίνουν επάνω τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα αφού σταματάτε το ασανσέρ? Αυτό τώρα, εντάξει, μη ρωτάτε. Κατεβαίνουν οι δικαστές κάτω? Ευχόμαστε να μην έρχονται εκείνες τις ώρες και μέρες. Μετά την τελευταία ανακαίνιση που είχε γίνει το 2008, έκτοτε δεν πραγματοποιήθηκε κάποια άλλη παρέμβαση στο κτίριο, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να είναι πολλά και διάφορα. Το μόνο που περιμένουν πλέον οι υπάλληλοι είναι να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο. Και αυτά τα πλακάκια που βλέπετε γύρω στο 2008, ωραία. Από τότε δεν έχει γίνει κάτι, καμία άλλη παρέμβαση στο κτίριο. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα ελπίζουμε στο καινούργιο κτίριο, που εκείνο δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση, ελπίζουμε να προχωρήσει σχετικά γρήγορα ώστε να στρώσουν τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα του κτηρίου είναι γνωστό ότι είναι αρκετά. Ναι. Δηλαδή ακόμα και μέσα στις έδρες, αν μπείτε και δείτε, έχει σπασμένα παγκάκια, έχει διάφορα προβλήματα το κτήριο. Ναι, μάλιστα. Εμείς τα έγγραφά μας τα στέλνουμε. Τα στέλνετε, μάλιστα. Ακόμα, καλώς. Για να καταλάβετε, ακόμα και η θέρμανση φέτος ξεκίνησε πάρα πολύ αργά, ή τέλος Νοεμβρίου ήταν ή αρχές Δεκεμβρίου. Αν και φέτος δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα, ευτυχώς ήταν καιρός. Τι πρόβλημα είχατε με τη θέρμανση, δηλαδή, γιατί για να καταλάβουμε? Δεν είχε πληρωθεί ολόκληρος ο περσινός χρόνος από το κράτος, ναι. Στην θέρμη. Και? Στην τηλεθέρμανση. Και? Οι άνθρωποι αρνήθηκαν, να σας δώσω. Νομίζω δικαίως. Και? Να κάψουν για δεύτερη φορά, να μας δώσουν θέρμανση για δεύτερη χρονιά χωρίς να έχουν πληρωθεί την προηγούμενη. Οπότε? Εν τέλει με οχλήσεις στο Υπουργείο, με πολιτικές οχλήσεις κτλ. Κάποια στιγμή εγκρίθηκαν τα λεφτά, πληρώθηκαν και μας άναψαν. Έτσι λειτουργεί όμως όλο το πράγμα με το ζόρι. Δεν πάει μόνο του. Ναι, καταλάβαμε.